Πριν ξεκινήσουμε με τις σεισμικές έρευνες που είναι νομίζω ένα από τα θέματα της χρονιάς, από τις θετικές ειδήσεις της χρονιάς, θα ήθελα ένα συνοπτικό σχόλιο σχετικά με τα τελευταία γεγονότα στην Πολωνία. Ήταν ένας κεραυνός ενεθρία ή είναι κάτι που περιμέναμε? Όχι, στην πραγματικότητα ήταν κάτι που περιμέναμε εντός εισαγωγικών, γιατί επειδή η Πολωνία όπως και η Ρουμανία είναι χώρες του ΝΑΤΟ, και αλλά ειδικά η Πολωνία έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ουκρανία, ήταν λογικό σε κάποια φάση η Ρωσία να έχει αυτή την αντιμετώπιση. Υποτίθεται τώρα ότι δεν είναι ακριβώς η Ρωσία που το έχει κάνει, ξέρετε αυτά τα κλασικά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, γιατί η Πολωνία είναι κάθετη σε αυτό το πλαίσιο. Από την πλευρά του ΝΑΤΟ η ενεργοποίηση είναι λογική και η ίδια η Πολωνία έχει ενεργοποιηθεί με έναν τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση αν συνεχιστεί αυτή ουσιαστικά η πρόκληση. Νομίζω ότι απλώς η Ρωσία ήθελε να δώσει ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι ουδέτερος ένας τρίτος παίχτης σε σχέση με τα δεδομένα, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι η Πολωνία δεν μπορεί να αλλάξει. Ήταν απλώς για να δει ποια θα είναι η αντίδραση. Νομίζω ότι η αντίδραση είναι σωστή και αποτελεσματική και θα αποφύγουν να κάνουν αυτές τις ενέργειες, και η πρώτη κίνηση που έκανε η Ρωσία να πει ας πούμε ότι δεν έχω στείλα εγώ αυτούς τους πυράβλους είναι ενδεικτική ότι δεν θέλει να ανοίξει ένα νέο μέτωπο, απλώς θέλει να κάνει μια προειδοποίηση και να προετοιμάσει το πεδίο σε σχέση με τη συνέχεια αν υπάρχει κάτι που να είναι πιο έντονο. Μάλιστα. Αναμένουμε κλιμάκωση δηλαδή, πιστεύετε ότι θα σταματήσει κάπου εδώ? Όχι, δεν είναι ακριβώς κλιμάκωση, δηλαδή αυτό που φοβάται η Ρωσία είναι να μην γίνει κλιμάκωση και από την άλλη πλευρά. Το θέμα είναι ότι η Ρωσία θα ήθελε εντός εισαγωγικών η Πολωνία να μην βοηθάει τόσο πολύ την Ουκρανία. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ήταν απλώς φαντάζομαι μια προσπάθεια για να δει πώς πάνε τα πράγματα και πώς θα αντιδράσει και η κυβέρνηση της Πολωνίας αλλά και ο λαός. Το ίδιο και για το ΝΑΤΟ. Εδώ όμως θα παρουσιαστεί φαντάζομαι ως ένα τεχνικό λάθος ότι σημάδευαν πιο πέρα και επειδή είναι πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ας το πούμε ότι θα το δεχτούμε για να μην πάμε πιο πέρα. Μάλιστα. Πάμε στο θέμα μας, πάμε στις σεισμικές έρευνες. Αν θυμάμαι καλά, η πρώτη μας επαφή ήταν περίπου 2 χρόνια πριν και σας θυμάμαι από τότε να φωνάζετε εντός εισαγωγικών για τη σπουδαιότητα και τη σημασία αυτών των ερευνών. Φαίνεται ότι έχει έρθει η ώρα. Μάλλον οι συνθήκες μας ανάγκασαν, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με μια συνοπτική περιγραφή της περιοχής όπου θα πραγματοποιηθούν οι σεισμικές έρευνες, για να καταλάβουμε λίγο για ποιο οικόπεδο μιλάμε. Πρώτα απ' όλα ουσιαστικά η θαλάσσια περιοχή για την οποία μιλάμε, δηλαδή που έχει εκδοθεί η Ναύτεξ, σχεδόν επικαλύπτει τις 2 θαλάσσιες περιοχές που είχαμε, τις λεγόμενες Δυτικά Κρήτης και Νοτιοδυτικά Κρήτης. Πρακτικά βέβαια τώρα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ακόμα πιο κοντά στην Πελοπόννησο όσο αφορά την ζώνη έρευνας. Είναι πολύ καλό γιατί ούτως ή άλλως ακόμα και η έκφραση Νοτιοδυτικά Κρήτης ουσιαστικά όταν βλέπετε το χάρτη ήταν απλώς νότια της Πελοποννήσου. Απλώς φαντάζομαι ότι ήταν μια απόφαση που είχε έρθει από τον κύριο Σταθάκη, ο οποίος έκανε όλες αυτές τις κινήσεις για να βγουν και αυτά τα 2 θαλάσσια οικόπεδα στην τελική. Επισημάνω βέβαια ότι όλο αυτό το πλαίσιο λειτουργεί μέσα στο πεδίο δράσης που είχε ορίσει ο κύριος Μανιάτης, δηλαδή από το 2011 μετά βγήκαν τα θαλάσσια οικόπεδα, τα λεγόμενα 20 θαλάσσια οικόπεδα στην περιοχή, στο Ιόνιο, Νότια Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Μετά αυτός ο διαγωνισμός πάγωσε όταν είχαμε αλλαγή κυβέρνησης, επανενεργοποιήθηκε με νέα θαλάσσια οικόπεδα. Και τώρα είμαστε στην φάση να φέρουμε την PGS προς όφελος των ελληνικών πετρελαίων και της ExxonMobil, αλλά στην πραγματικότητα να ξέρετε ότι είναι προς όφελος της Ελλάδας, γιατί ουσιαστικά είναι η Ελλάδα που θα έχει αυτά τα σεισμικά. Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι
η κοινοπραξία λειτουργεί σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο και βλέπετε ότι ακόμα και από τις ανακοινώσεις, ας πούμε, τις πιο επίσημες, και φαντάζομαι ότι έχετε στο νου σας και τον κύριο Σκρέκα, βλέπουμε ότι μιλάμε για, λένε, πολιτική μεγάλα κοιτάσματα. Στην πραγματικότητα ποντάρουμε να πάμε σε τουλάχιστον γιγαντιέ ή υπεργιγαντιέ κοιτάσματα φυσικού αερίου στην περιοχή με καυστικό ασβεστόλιστο όσο αφορά τη δομή. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω οι προσδοκίες είναι υψηλότατες, έτσι. Σωστά. Μιλάμε για στρατηγικά αποθέματα και δεν μιλάμε για ένα μικρό κοίτασμα που στην κατανάλωσή του θα αντιπροσωπεύει μόνο μερικές ημέρες της ενεργειακής ημερήσιας κατανάλωσης της Ελλάδος. Μιλάμε για κοιτάσματα που για την Ελλάδα αντιπροσωπεύουν εκατονταετίες και κατά συνέπεια είναι κοιτάσματα που είναι απόλυτα ωφέλιμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον ακόμα και με δημοσιεύσεις των γερμανικών οικονομικών εφημερίδων βλέπουμε ότι μιλάνε ότι τέτοιου τύπου κοιτάσματα μπορούν όντως να εξασφαλίσουν στην Ευρώπη μια μεγάλη διάρκεια, ακόμα και αν λειτουργούσαν αποκλειστικά. Αυτά τα αποθέματα θεωρείτε ότι αλλάζουν και το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Εντελώς. Θα έλεγα και λίγο παραπάνω, γιατί δεν είναι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα είμαστε ένας παίχτης που θα έχει μια βαρύτητα στην περιοχή, σε συνδυασμό βέβαια, εγώ το βλέπω πάντοτε και με την Κύπρο, γιατί ούτως όσο είμαστε πάνω στον άξονα, δεν θα είμαστε μόνο μια χώρα περάσματος σε σχέση με τον αγωγό EastMed, αλλά θα είμαστε και παραγωγός, και αυτό σημαίνει ότι ο αγωγός δεν μπορεί να μετακινηθεί, όπως το έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις. Επίσης, πιστεύω ότι θα έχουμε και τερματικούς σταθμούς LNG. Είδατε ότι έχει γίνει το ανάλογο και στη Γερμανία που θα ξεκινήσει σύντομα, μπορεί ακόμα και τον Ιανουάριο να είναι έτοιμα τα πράγματα, γιατί είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να παίζουμε και στα δύο, έναν αγωγό που είναι σταθερός προς την κατεύθυνσή του. Μην ξεχνάμε ότι θα συνεχιστεί από τον αγωγό Ποσειδώνα και θα πηγαίνει στο Τακούνι της Ιταλίας, εκεί που πάει μάλιστα και ο αγωγός ΤΑΠ. Και από την άλλη πλευρά είναι καλό να έχουμε και καράβια LNG, ούτως ώστε έχουμε τον πρώτο στόλο στον κόσμο, να μπορούν να λειτουργήσουν και να πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές συμπληρωματικά σε σχέση με τον αγωγό. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα μας βάζουν σε θέση ισχύως, το οποίο σημαίνει ότι είμαστε προστατευμένοι από ενδεχόμενους κινδύνους. Ενδεικτικά αναφέρω την Τουρκία. Ή είμαστε πιο ευάλωτοι πια? Όχι, αντιθέτως. Ναι, έχετε δίκιο. Ουσιαστικά θωρακίζουμε το πλαίσιο της ενέργειας, γιατί με την ενέργεια παίζουμε και γεωστρατηγικά. Οι σύμμαχοί μας έχουν έρθει ακόμα πιο κοντά, τόσο σε στρατηγικό, στρατιωτικό και ενεργειακό επίπεδο. Βλέπετε ότι η PGS, η ExxonMobil και η Total είναι τρεις εταιρείες από τρεις χώρες που είναι και οι τρεις στο ΝΑΤΟ, για να τα έχουμε και στο μυαλό μας, γιατί μερικές φορές τα ξεχνάμε. Είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό και νατοϊκό επίπεδο. Όσο αφορά τώρα την Ανατολική Μεσόγειο, βλέπετε τις επαφές που έχουμε με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ και με την Κύπρο, που είναι όλο και πιο ενισχυμένες, και βλέπουμε ότι αυτός ο στρατηγικός άξονας, όταν είμαστε βέβαια και στο East Med Gas Forum μαζί, ενώ δεν είναι η Τουρκία, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ένα συμμαχικό πλαίσιο το οποίο μας θωρακίζει από οποιαδήποτε επίθεση, και ειδικά τώρα που θα αρχίσουμε αυτές, που έχουμε αρχίσει αυτές τις σεισμικές έρευνες, επειδή είναι σε μια περιοχή που είναι μεταξύ της Πελοποννήσου και της Κρήτης, καταλαβαίνετε ότι είμαστε επίσης, όχι μόνο με τη δικιά μας τη θωράκιση, αλλά επίσης πολύ κοντά και στην βάση την Αμερικάνικη της περιοχής. Κατά συνέπεια βλέπετε ότι δεν υπήρχε ούτε καν μια αναφορά από την πλευρά της Τουρκίας για το τι κάνει η Ελλάδα στην περιοχή, ενώ παλαιότερα ακούγατε διάφορα σε σχέση με τις έρευνές μας. Το τουρκολιβικό μνημόνιο θα καταπέσει, έχει κάποια ισχύ, πιστεύετε, έστω διαπραγματευτική? Όχι, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει πια, πρώτον γιατί έχει ακυρωθεί από την Βουλή της Λιβύης, άρα δεν πρόλαβε καν να κυρωθεί. Δεύτερον, είναι μόνο δύο σημεία, τα σημεία ΑΒ, τα
που είναι εκτός από τα θαλάσσια οικόπεδα του προηγούμενου γύρου. Τρίτον, με την μερική οριοθέτηση που κάναμε με την Αίγυπτο, έχουμε εξασφαλίσει ότι αυτό δεν μπορεί καν να λειτουργήσει και εμείς το κάναμε επίσημα, έχει κατατεθεί και στα Ηνωμένα Έθνη με τον πιο επίσημο τρόπο, άρα ξέρουν τώρα οι Τούρκοι και βέβαια ακόμα περισσότερο οι Λιβύοι ότι δεν μπορούν να παίξουν πάνω σε αυτό και γι' αυτό μάλιστα μπορώ να πω ότι και οι Λιβύοι αρκεί να κάνει πιο επικοδομητικές επαφές με την Ελλάδα, γιατί θα ήθελε να υπάρχει και ένας αγωγός που να ενώνει την Λιβύη με την Ελλάδα, γιατί από τη στιγμή που κατάλαβε ότι θα λειτουργήσει ο αγωγός της ΜΕΔ, είναι σαν να έχουμε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο που περιμένει διάφορες διακλαδώσεις από τη στιγμή που υπάρχει, γιατί είναι προς όφελος και της χώρας τους. Mm-hmm. Μάλιστα. Ο χρονικός ορίζοντας για τις σεισμικές έρευνες ποιος είναι? Κοιτάξτε, τώρα αυτό που έχουμε ξεκινήσει θα κρατήσει, ας το πούμε, το μέγιστο 2 μήνες. Μετά θα έχουμε μια ανάλυση των δεδομένων, ας πούμε, 6 μήνες και η ιδέα είναι να μπορούμε ήδη εντός του 27 να είμαστε σε φάση γεωτρήσεων. Άρα μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα πάνε πολύ γρήγορα. Θα έλεγα ότι μπορούν να πάνε και πιο γρήγορα, γιατί συνήθως οι ανακοινώσεις της ΕΔΗ είναι κάπως συντηρητικές. Το είπατε κι εσείς έτσι, κάνατε ένα υπονοούμενο ότι μάλλον είναι οι συνθήκες και τις κρίσεις που μας ανάγκασαν να πάμε πιο γρήγορα. Νομίζω ότι θα μας αναγκάσουν να πάμε ακόμα πιο γρήγορα και να έχουμε αποτελέσματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έχουμε π.χ. τη Γερμανία που μπαίνει ξαφνικά να κάνει, σε ένα πλαίσιο να κάνει τον πρώτο της τερματικό σταθμό LNG, ενώ αρχικά, αν θυμάστε καλά, είμαστε σε μια χώρα που μιλάει πολύ για το πράσινο λόγο του πολιτικού καθεστώτος κτλ. Ναι. Η Γερμανία καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί πια να παίξει με τον ίδιο τρόπο, γιατί όταν έχεις εξάρτηση 51% από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, είσαι εντελώς εξαρτημένος και είναι το ανάλογο, θα μπορούσα να πω, και από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα ήταν μέσα στο 45%. Άρα το θέμα της απεξάρτησης που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2027 και επίσης ότι ο αγωγός της ΜΕΔ θα είναι έτοιμος το 2025, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πάνω κάτω η έρευνα των κοιτασμάτων στην περιοχή θα συμπίπτει με την κατασκευή του αγωγού και αυτό το διπλό timing δημιουργεί ένα στρατηγικό μείγμα που είναι ακόμα πιο σημαντικό για μας, εφόσον πάνω κάτω θα είμαστε έτοιμοι από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα. Mm-hmm. Μάλιστα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο λόγος σας δεν είναι ποτέ κομματικός. Μπορεί να είναι πολιτικός και κοινωνικός, αλλά δεν είναι ποτέ κομματικός. Θα ήθελα όμως να μου πείτε, αν βάζετε ένα θετικό πρόσημο στην εξωτερική πολιτική της χώρας, αν λάβουμε υπόψη μας τη στάση που κρατήσαμε με την Ουκρανία, με την Τουρκία, με τη Λιβύη, με την Ευρώπη ευρύτερα, με την Αμερική, τα πάμε καλά ή όχι? Τι κρίνετε εσείς? Τα πάμε πολύ καλά, γιατί πρώτον οι αποφάσεις που πάρθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν πάντοτε ομόφωνες και μπορούσα να πω ότι και η Ελλάδα πρωτοστατούσε. Οι επαφές με την Αμερική είναι πολύ πιο ξεκάθαρες. Δεν παίζουμε ένα διπλό ταμπλό όπως είχαμε την τάση να κάνουμε λέγοντας ότι είναι καλύτερο. Εδώ καταλαβαίνουμε ένα άλλο πράγμα, είναι ότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι από τη μια πλευρά και δεν μπορεί να είναι από την άλλη. Άρα εμείς απλώς θα έλεγα ότι κυβερνητικά και εθνικά επιβεβαιώσαμε αυτή την τάση και βλέπουμε τα ωφέλη με το ΝΑΤΟ, ειδικά με τη Γαλλία, με τα Μπερχαρά, με τα Ραφάλ, στη συνέχεια τώρα με τα F-16 Viper, το γεγονός ότι η Τουρκία πάγωσε το πρόγραμμά της και βγήκε και εκτός προγράμματος για τα F-35, η Κύπρος και αυτή δεν έχει πια το εμπάργο των Αμερικανών, βλέπουμε ότι όλοι αυτοί συμμαχικά πάνε προς την ίδια κατεύθυνση και η Ελλάδα έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο με την έννοια ότι είναι μια χώρα που φαίνεται ότι σταθεροποιεί την περιοχή, ακολουθεί εντελώς το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, κατά συνέπεια βλέπουμε ότι και οι σύμμαχοι μπόρεσαν να ποντάρουν πιο ενεργητικά πάνω στην Ελλάδα και επειδή εμφανιζόμαστε επίσης ως μια χώρα που μπορεί να είναι και παραγωγός σε ενεργειακό επίπεδο, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι
μας βλέπουν πολύ πιο θετικά. Αυτό που είναι λοιπόν καλό από τη δικιά μας την πλευρά είναι ότι παρουσιάσαμε αυτά τα δεδομένα, δείξαμε χάρτες, δείξαμε την πρωτοβουλία που θέλουμε να πάρουμε και αυτή η ενεργητικότητα έχει καρπούς. Και τώρα τους απολαμβάνουμε τουλάχιστον την αρχή αυτών των καρπών, γιατί όλοι είμαστε μαζί και πια μόνο κοντά. Και μία τελευταία ερώτηση καθαρά ανθρώπινη, ίσως σας την έχουν μεταφέρει. Πολλοί κόσμος αναρωτιέται, θα ηρεμήσουμε ποτέ? Περάσαμε πολλά τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι πια τα συμφέροντα σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν κλιμακωθεί. Δεν ξέρω τι ορίζοντα έχει όλο αυτό. Θα ηρεμήσει ποτέ η ανθρωπότητα ή θα συνεχιστούν όλα αυτά τα τραγικά που διαβάζουμε κάθε μέρα? Όταν λέτε να ηρεμήσει, εννοείται να είναι πλαίσιο ειρηνικό? Ναι. Να ξέρετε ότι η ανθρωπότητα προτιμάει την ελευθερία. Γιατί ξέρετε, η ειρήνη είναι συμβατή και με τη σκλαβιά. Όταν έχετε ανθρώπους που σας προβάλλουν το θέμα της ειρήνης, να είστε πάντοτε πολύ προσεκτικός, γιατί σου ειρήνη μιλάμε. Να θυμάστε ότι γεωπολιτικά υπάρχει ακόμα και η ψυχρή ειρήνη. Άρα όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, η ειρήνη είναι ένα πλαίσιο πολύ κοινωνικό και πολύ επικίνδυνο, γιατί ορίζεται από τις κοινωνίες. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι η ανθρωπότητα να είναι ελεύθερη. Τη στιγμή που θέλει να είναι ελεύθερη, πρέπει να παλεύει. Γιατί η ελευθερία δεν είναι ένα δώρο που σου δίνει, είναι ένα δώρο που παίρνεις. Άρα λέω απλώς ότι η ανθρωπότητα, όταν είναι σε ένα πλαίσιο απεξάρτησης από διάφορες εξαρτήσεις, είναι πιο ελεύθερη και προτιμώ αυτό από μια ηρεμία που θυμίζει ακόμα και τον θάνατο.